Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά, τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό έχω εσένα αντί για αυτά, τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Εντάξει, σκέφτεται ο Μάκης. Έχεις δει σάβανα με τσέπες? Όχι, δεν είχε δει ο Μάκης. Το οποίον φάτα ρε κορόιδο. Φάτα να χαρείς τη ζωή σου. Θα μου πεις η κληρονόμη. Καλά, νύψου και αποφάγαμε. Εδώ ρε, τραγούδα το ρε, γέλα το ρε. Τι ξέρεις από το αύριο ρε? Σοφές κουβέντες και πρόσβαρες. Σε πατά ένα αυτοκίνητο. Ιησούς Χριστός νικάει και τα κακά σκορπάει. Εγώ θα με το φυλάκτο σου που θα σε φυλάει. Ιησούς Χριστός νικάει. Κι άμα σε κάνει μακαρίτη, τι σε νοιάζει τι επιζημίωση θα πάρουν οι κληρονόμοι? Άσε με να χαρείς. Ωραία ήτανε. Είχανε σχολάσει τις γκόμενες και τρώγανε αρνάκι φριχασέ και τα λέγανε. «Δώσ' τούτα και φάτα μέχρι σανίδα». «Τότες να παραγγείλω και ο λίγο ψητό», έκανε ο Μάκης. «Απάνω του». «Αυτή είναι η ζωή, έτσι. Ο λίγο ψητό και το παν να την παίρνεις από πλάκα. Φέρε και δύο κομπόστες ανάμιχτες. Ωραία». «Πόσο? Τόσο. Ωραία». «Κράτα και τέσσερα φράγκα μπουρμπουάρ. Ωραία». «Και τώρα τι κάνουμε?» «Έχω κέφι», λέει ο Τζίτζης, «να δώσω καρπαζά σε όλο τον κόσμο». «Όχι, αδερφέ μου, οι καρπαζές είναι πανάκριβες». «Τότε πάμε σινεμά?» Έχει πέσει και εκείνη η μουργέλα της πολυφαγίας. Πρώτα λιακάδα, μετά καφέ, μετά ένα ταβλάκι. Ο Τζίτζης κέρδισε. Όλο κερδίζει. Τα λίρα έξι και πολύ γέλιο. «Ρε εσύ, εμένα με διώξανε από την Περσία γιατί είχα ξεφτελίσει τα τζίνια στο τάβλι». «Μετά σινεμά. Πάμε?» «Πήγαμε». Σηκωθήκανε και τέσσερα καλόπεδα από τον καφενέ. «Ερχόμαστε κι εμείς». Κοιτάγανε και τα αμίνια στο δρόμο. Είπε ένας, «Εδώ έχει με μπιστόλια καλό». Είπε άλλος, «Είναι κρεμάλα». Είπε τρίτος, «Εμένα μου πάνε. Άμα αδερφάκι μου είναι έξι, ποτές δεν συμφωνάνε. Ο καθένας το δικό του». «Όπερ», λέει ο Τζίτζης. «Εγώ και ο Μάκης πάμε εδώ. Όποιος γουστάρει, ρολάρει». Μπήκανε το λοιπόν όλοι, χυθήκανε στις πολυθρόνες. Είχε κοσμάκι και ήταν μια ταινία της Φάβας. Ο Μάκης κοιμήθηκε. «Ξύπνα! Ξύπνα!» λέει ο Τζίτζης. «Να σου πω σημαδιακά». «Τι είναι?» «Θες μαγαζί? Θες να σου δείξω πώς βγαίνουν τα λεφτά?» «Πού?» «Εδώ μέσα». «Άσε με και νιστάζω». «Όχι και δώσε βάση». Το οποίον μπροστά καθόταν ένα ανθρωπάκι λιανό, φαλακρό, κακόμοιρο, να το κλαις. Και το δείχνει τώρα ο Τζίτζης στην παρέα του. «Να πάω να του βαρέσω μια καρπαζά να σπάσουμε πλάκα?» «Άντε ρε. Δεν πάω?» «Δεν πας». «Ρίχνετε από δύο τάλιρα στοίχημα». «Βάζει στοίχημα, βάζει στοίχημα». «Δραχμάς 40. Θα τις κρατάει ο Μάκης». Έγινε. Πέφτουνε τα λεφτά, σηκώθηκε ο Τζίτζης, πάει από πίσω, του σφίγγει μια καρπαζά του ανθρωπάκι. Το κακόμοιρο τάχασε. «Κύριε!» Ο Τζίτζης καταλυπήθηκε. «Με συγχωρείτε, πω πω λάθος. Έτσι μέσα στο σκοτάδι σας πήρα για το Θανάση. Μα τι ομοιότητα να πούμε, κύριε, με συγχωρείτε δηλαδή». Τώρα τι να κάνει το ανθρωπάκι, καυγά? Έδωσε τόπο στην οργή. Εντάξει. «Σε ψάχνω που σε Θανάση, που σε Θανάση». Γύρισε ο Τζίτζης στην παρέα, τσέπιασε τα 8 τάλαρα, πέρασε κάμποσο. «Ρε παιδιά, δεν με έχετε να πάω να του ξαναρίξω? Καρπαζά?» «Ναι, για». «Άντε ρε, θα σε τραβάνε με το 100. «Δεν με έχετε? Βάλτε από 20 φράγκα έκαστος». «Βάζει στοίχημα, βάζει στοίχημα». Πέσανε τα κοσάρικα, ξανασηκώθηκε ο Τζίτζης. Το ανθρωπάκι έφαγε τη δεύτερη, άφρισε. «Παλιά άνθρωπε, μη με λες Θανάση, θα φωνάξω την αστυνομία». Αλλά την κατάπιε, διότι αδερφέ μου,
υπάρχουν ανθρωπάκια γεννημένα να τις καταπίνουν τις καρπαζές. Και μετά σηκώθηκε, είπε αλήτη να ξεθυμάνει και έφυγε, πήγε και κάθεσε μπροστά μακριά. Και γέλαγαν οι άλλοι, αστάχανε και πληρώσει. Έγινε και διάλειμμα, φουμάρανε και λέει τώρα ο Τζίτζης στην παρέα. Ποιος βάζει στοίχημα από 50, τι θα κάνεις. Θα πάω να του ρίξω και τρίτη. Έλα ρε σαχλάκια, ποιος βάζει. Ο Μάκης τον κράτησε. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, θα μας δέσουνε. Ποιος είναι. Όλοι ήτανε. Πήρε λοιπόν ο Μάκης τα 50, σηκώθηκε ο Τζίτζης, ωραίος, και πάει μπροστά. Εκεί που ήταν το ανθρωπάκι. Κάθισε στο πίσω κάθεσμα, τη ζήγησε και τούτη σφύριξε. Με το που γύρισε λέει ο Τζίτζης, «Ρε Θανάση, εδώ είσαι ρε Θανάση, αν να χαθείς κι εγώ έχω τρελάνει στην καρπαζά ένα χριστιανό τον πήρα για σένα». Το ανθρωπάκι ούρλιαξε. «Φτάνει πια, φτάνει». «Δεν είμαι ο Θανάσης». Και λόγω τιμής δεν ήταν ο Θανάσης. Θα πάρω σβάρνα μια βράδια όλες τις συνοικίες. Δεν θέλω πολυτελείες και πολυκατοικίες. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι από μερό, το στέκι του Θανάση. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σαν τα μονά. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σαν τα μονά. Τα βρω της νιωτής μου, τα φίνα και ωραία, το μάνθο το Θεμιστόκλη και την παλιά παρέα. Δίπλα θα καθίσουμε σαν πρώτα στο τραπέζι και μαζί θα ακούσουμε μια παιδιά να παίζει. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σαν τα μονά. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σαν τα μονά. Καταστενοχωρήθηκε ο Τζίτζης. Γύρισε όμως την παρέα του και πήρε τις 200. Στο δρόμο εξηγούσε του Μάκη. Το παν δηλαδή είναι να σου κόβει η γκλάβα σου έτσι. Να που βγάλαμε 300 με 3 καρπαζές και τις ρίξαμε. Ενώ ο χαζός τρώει 50 και δεν βγάζει μήτε 10 δραχμές. Τι το θέλει στο μαγαζί. Και να πούμε και τη μαύρη αλήθεια, είχε δίκιο. Πιο πολλά λεφτά βγάζουν αυτοί που δίνουν καρπαζά παρά εκείνοι που τρώνε.
Ποιος είναι αυτός ο άψιλος, ποιος είναι αυτός ο τύπος? Φίλος σου είναι ή γνωστός ή το παιδί σου μήπως? Είναι το αγόρι μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Είναι το δάκρυ μου, είναι η αγάπη μου, είναι ένα όνειρο μελαχρινό. Ποιος είναι αυτός που σου μιλά με τη ρίγε γραβάτα? Άσε τα λόγια τα πολλά και μίλα μου στα ράτα. Είναι το αγόρι μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Είναι το δάκρυ μου, είναι η αγάπη μου, είναι ένα όνειρο μελαχρινό. Άλλαξες χρώμα στο μαλλί και στα μπουζούκια τρέχεις. Κι ο άνθρωπος με το γυαλί, ποιος είναι, τι τον έχεις? Είναι το αγόρι μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Είναι το δάκρυ μου, είναι η αγάπη μου, είναι ένα όνειρο μελαχρινό. Ταχυδράματα. Από τη συλλογή διηγημάτων του Νίκου Τσιφόρου «Τα παλιόπαιδα τα τίθασα», ο Γιώργος Πιτροπογεννάκης διάβασε «Ρομάντζο με καρπαζές». Ταχυδράματα.